Όπως αποκάλυψε ο ελεύθερος τύπος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε τους πολίτες πιο διεφθαρμένους από τους πολιτικούς, αναφερόμενος στο όργιο των ρησφατολογικών προσλήψεων στο δημόσιο. No corrupt politician is corrupt enough to run around and recruit people in the streets. He sits in an office and corrupt citizens come and find him and tell him that's corrupt. The whole situation together. Το πρωί με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του Master Plan για τα έργα ανάπτυξης στον Πειραιά, ο κύριος Πάγκαλος ρωτήθηκε για τα όσα δήλωσε στην ομιλία του πριν από 6 μήνες, αρνήθηκε όμως να απαντήσει. Ό,τι έχει σχέση με το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης, το απαντάω. Αλλά όχι. Ενώ τα βαρύτατα ατοπήματα του αντιπροέδρου διαδέχονται το ένα το άλλο, η κοινή γνώμη έχει πιστεί πλέον ότι το πρόβλημα δεν είναι του κυρίου Πάγκαλου, αλλά του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος οφείλει άμεσα να αναλάβει τις ευθύνες του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ΟΛΠ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ακούγοντας ορισμένους φορείς της πόλης να εκφράζουν ενδιασμούς για το χρονοδιάγραμμα των έργων και το κόστος τους, βρήκε την ευκαιρία και απάντησε στους επικριτές του. Μάλιστα, έκανε ένα βήμα πίσω σε σχέση με όσα είχε πει στο βήμα της Κυριακής, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος. Πάρα πολλοί γράφουν αυτές τις τελευταίες μέρες, κάθε φορά που λέω κάτι που δεν τους αρέσει. Είναι, λέει, επιτέλους 30 χρόνια βουλευτής, γιατί δεν σηκώνεται να φύγει. Ξέχασαν ότι δεν ήρθε αυτοβούλος. Αλλά μετά από μια εντολή εκπροσώπησης που μου έδωσε ο ελληνικός λαός. Και θα ήταν πολύ δημοκρατικό και σωστό, πιστεύω, να φύγω με τον ίδιο τρόπο. Να μην φύγω αυτοβούλος. Ή, βάση με το, να μην φύγω γιατί δεν αρέσω στον Κότσο ή στο Μίτσο.